Ένας καλός φίλος κυβερνήσεως είναι, ως γνωστόν, ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος έχει στην κατοχή του την... Όχι πια, την είχε, αλλά το πρόστιμο ακολουθεί αυτόν, δεν ακολουθεί την καινούργια εταιρεία, έτσι δεν είναι? Μπορεί να ακολουθεί και την καινούργια εταιρεία. Αλλά όμως μπορεί να είναι μέρος του deal που έκανε με την καινούργια εταιρεία. Ότι θα καθαρίσει, το πρόστιμο, άρα αγοράστε με. Φυσικά. Είναι η Japan Tobacco, η οποία αγόρασε πριν από ένα χρόνο την Don's Koi Tobacco, νομίζω λέγεται. Είναι η εταιρεία του κ. Σαββίδη που έχει και τη SECAP. Την αγόρασε 1,6 δις δολάρια, ένα τεράστιο deal. Προφανώς λοιπόν ο κύριος Σαββίδης είπε στους Ιάπωνες που ψάξανε την εταιρεία ότι υπάρχει ένα πρόστιμο 38 εκατομμύρια και λογικά κάποια στιγμή θα καθαρίσουμε με αυτά, οπότε ας προχωρήσει το deal. Άρα λοιπόν αυτό που έκανε σήμερα η κυβέρνηση λίγες ώρες πριν κλείσει η Βουλή είναι το εξής. Χάρισε οριστικά και αμετάκλητα το πρόστιμο που βάρινε τη ΕΚΑΠ, 38 εκατομμύρια, το οποίο κάποιοι λένε ότι έχει φτάσει στα 44. Το χάρισε οριστικά γιατί δίνει αναδρομική ισχύ στην διαγραφή του προστίμου. Είχε προσπαθήσει το 2017 να το κάνει αυτό. Είχε έρθει μια τροπολογία τότε. Είχε ψηφιστεί. Εμείς εδώ στα νέα το είχαμε τσιμπήσει. Αλλά δεν είχε αναδρομικότητα τότε. Αυτό είναι το θέμα. Η διαφορά είναι ότι δεν είχε τότε αναδρομικότητα. Και εκεί υπήρξε το πρόβλημα. Τώρα λοιπόν, λίγες ώρες πριν κλείσει η Βουλή, δίνει αναδρομική ισχύ, χαρίζεται, η ΣΕΚΑΠ καθαρίζει, η Japan Tobacco καθαρίζει, ο κύριος Ιωάννης Σαββίδης είναι μια χαρά με την Japan Tobacco και όλα καλά και όλα ωραία. Και αυτό είναι το ένα. Γιατί υπάρχει και άλλη μια τροπολογία, την οποία θα πρέπει να την ψάξουμε λίγο, έτσι. Μια δεύτερη τροπολογία λέει λοιπόν ότι χαρίζονται πρόστιμα σε εταιρείες πετρελαιοειδών που κάνουν... Όπα, ναι, αυτό κάτσε λίγο για να ανακαθίσω τώρα, περίμενε. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, έτσι. Τώρα, γιατί Βασίλη μας βάζει σε πειρασμούς. Σας βάζω σε πειρασμούς, αλλά... Δεν έχει τίποτα φωτογραφίες, ας πούμε, αν φας, ξέρω εγώ, προφίλ κλπ. Αλλά ας αναρωτηθούμε πόσοι μπορεί να είναι αυτοί. Λοιπόν, η δεύτερη τροπολογία... Ούτε κανένα λογότυπο πάνω. Κανένα, να όχι, λέει τίποτα, Παπαχρήστος Όιλ. Όχι, όχι. Ε? Αναγράφει. Κανέλης. Δεν έχω πετρέλα. Ούτε. Το μόνο πετρέλαιο θέρματος είναι του στο σπιτιού. Ναι, το οποίο το πληρώνουμε. Έτσι. Και εγώ το πληρώνω. Λοιπόν, η τροπολογία λέει, διαγράφει αναδρομικά πρόστιμα για συναποθήκευση πετρελαιοειδών. Αναδρομικά. Διαγράφει για κατόχους αδειών εμπορίας σε φορολογικές αποθήκες. Ας ψάξουν λοιπόν κάποιοι. Προφανώς από την αντιπολίτευση θα πρέπει να το ψάξουν. Αυτή η τροπολογία ήρθε πριν από λίγο πριν βάλει λουκέτο η Βουλή για τις εκλογές. Αφορά κάποιες εταιρείες που κάνουν εμπόριο πετρελαιοειδών. Ας δούμε πώς είναι. 2-3 είναι στην Ελλάδα. Ίσως λοιπόν κάτι να γίνεται εκεί πέρα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί έχουμε. Πιο φωτογραφική δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με αυτό σου λέω. Το θυμήθηκαν λοιπόν 1-2 ώρες πριν κλείσει η Βουλή. Δηλαδή αυτό δεν, ναι, υπάρχει, δεν υπάρχει. Δηλαδή θα έλεγες, ας πούμε, γιατί δεν θέλω να κατηγορήσω εγώ, με ξέρεις. Κανένα, προφανώς. Θα έλεγες ότι η κυβέρνηση αυτή κάνει ρουσφέτια στην ελίτ. Στο μεγάλο κεφάλαιο. Όχι βέβαια. Καμία σχέση. Και δεν, δεν είναι ομοτράπεζοι επιχειρηματιών και εφοπλιστών αυτή τη κυβέρνηση. Εκεί που καθόταν μια μέρα ο Τσακαλώτος, σου λέει δεν κάνω μια τροπολογία. Είναι για τους πολλούς αυτή η τροπολογία. Να διαγράψω. Δεν είναι για τους λίγους. Ήρθε η ώρα των πολλών, δεν λέει το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε η ώρα των πολλών. Των πολλών. Έλεγε και το ξεχάσαμε. Των πολλών της μετρητής, μπορούμε να πούμε έτσι. Ναι, των πολλών. Okay. Των πολλών της μετρητής. Πάντως είναι, Χριστέ μου. Είναι εξωφρενικό αυτό που έγινε σήμερα. Δηλαδή, πέρα από την Τασία Χριστοδουλοπούλου, το ηθικό ζήτημα και όλα αυτά, αυτές οι δύο τροπολογίες για δύο επιχειρηματίες. Είναι ό,τι πιο. Γιατί λες δύο. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Εγώ λέω δύο. Εγώ φωτογραφίζω δύο. Ο ένας είναι ο κύριος Σαββίδης, η Japan Tobacco. Το αλλάζω. Και το άλλο το αφήνω γιατί. Σε παρακαλώ, γιατί έχουμε και παιδιά. Ας κάνει τη δουλειά της η αντιπολίτευση, ας κάνει τη δουλειά της η Νέα Δημοκρατία, να βρει ποιος είναι και να το καταγγείλει αν είναι ένας ή αν είναι και παραπάνω. Το ενδιαφέρον θα είναι πραγματικά να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης Κανέλης. Δηλαδή. Πει η Νέα Δημοκρατία, βγει αύριο και πει η τροπολογία η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή στο παραένα του κλεισίματος της Βουλής αφορά τους γνωστούς επιχειρηματίες, πετρελαιο εμπόρους, Παπαχρήστο Κανέλη Καρακούση Στεργίου και είναι μια χαριστική πράξη. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό. Και έχει, ναι, θα δούμε αν θα παίξει μεγάλη μπάλα η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Ναι. Αυτό λοιπόν, μόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπες. Αν στο μεταξύ πληροφορηθείς
κάτι περισσότερο. Εμείς ως 8 θα είμαστε εδώ. Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει και καμιά άλλη τροπολογία την οποία μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος επιχειρηματίας που θυμήθηκαν ξαφνικά. Έτσι, κάνα κότερο. Τίποτα κότερα, τίποτα τέτοια. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά καίνε. Τα κότερα καίνε πολύ πετρελαίο. Μέχρι να θηροκολληθεί η διάλυση της Βουλής, όλα γίνονται. Μπες και στο Facebook πολλάκι να δούμε τι λέει για τα κότερα αυτός, γιατί είναι κότερολόγος γνωστός. Κάτι θα βρει να πει και για τα κότερα και για τα τσιγάρα τώρα. Για τα τσιγάρα, καπνίζει κιόλας στον άμπακο. Για τους πετρελαιάδες. Ελπίζω να μην καπνίζει μόνο από αυτά τα του λαθρεμπορίου της ΕΚΑΒ. Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Ο άνθρωπος αγοράζει από το περίπτωτα τα τσιγάρα. Λοιπόν.